Σεβαστοί πατέρες, κύριοι οικογένειες, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι από την αυτοδιοίκηση, αγαπητά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αγαπητοί εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και πανεπιστημιακής κοινότητας, αγαπητοί εκπρόσωποι των πανεπιστημιακών φορέων, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Η Κρήτη της Αγιότητας υπήρξε τόπος ανθρώπινης σοφίας και παγκόσμιας δημιουργίας. Τα μελλοντικά αναφορικά κέντρα και στη συνέχεια η ιστορία του τόπου μας, όπως εξελίσσεται ανά τους αιώνες, αναπέμπουν εδώ και χιλιάδες χρόνια ένα μήνυμα. Η Κρήτη γεωγραφικά βρίσκεται στα άκρα της Ευρώπης. Πολιτισμικά, πνευματικά και κοινωνικά αποτελεί την καρδιά της. Αυτόν τον τόπο καλούμαστε να υπηρετήσουμε, ανοίγοντας ένα νέο δημιουργικό κύκλο. Μια πορεία που ξεκινά σήμερα με την τελετή ορθοποσίας του εκλεγμένου Περιφερειακού Συμβουλίου. Μια διαδρομή που συνεχίζεται χάρη στην ισχυρή εντολή που μας έδωσαν οι κριτικοί στις 8 του Οκτώβρη. Μια εντολή για να συνεχίσουμε τη συνεργασία, να αναπτύξουμε περαιτέρω το περιφερειακό πολυμερές σύστημα που συγκροτείται στη βάση υγιών παραγωγικών δυνάμεων. Από ανθρώπους που αγαπούν την πρόοδο και προπάντων λατρεύουν τον τόπο τους. Κυρίες και κύριοι, στη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων η πανδημία μας υπενθύμησε την αξία των δημοσίων αγαθών και ενός αποτελεσματικού πλέγματος κοινωνικής προστασίας, δοκίμασε τις αντοχές μας. Όμως οι κρίσεις έχουν και τη θετική συμβολή όταν μετασχηματίζονται σε διδάγματα. Στην περιφέρεια Κρήτης τα χρόνια αυτά δώσαμε έμφαση στην αξία άνθρωπος. Ενισχύσαμε την κοινωνική συνοχή και κάναμε μεγάλα βήματα στο ψηφιακό εξυγχρονισμό. Οι δεκαετίες των ανεκπλήρωτων προσδοκιών ανήκουν πια οριστικά στο παρελθόν. Έργα που φάνταζαν ουτοπικά είναι σήμερα πιο ορατά από ποτέ. Είμαστε πια στο σύνολο μιας σημαντικής και δημιουργικής περίοδου για ολόκληρη την Κρήτη. Ο τόπος μας μπορεί να κάνει ένα ακόμα βήμα μπροστά εξαιτίας της προετοιμασίας που έχει γίνει με την κινητοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων του νησιού. Σήμερα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη δουλειά για την Κρήτη του 2030. Οι προτεραιότητες είναι γνωστές. Κινούμαστε γρήγορα στην πράσινη μετάβαση. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις στην ενέργεια, στην κλιματική αλλαγή, στην ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή σε ζητήματα έρευνας και οικονομίας, στην κοινωνική και κρατική συνοχή, στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Πάνω σε αυτές τις προτεραιότητες, η Περιφέρεια Κρήτης έχει διαμορφώσει την προγραμματική της πρόταση για τα επόμενα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητές και αγαπητοί συνεργάτες, το δικό μας όραμα έχει στο περίγραμμα ένα σχέδιο με 6 βασικές διαστάσεις. Θα επιταχύνουμε τον βηματισμό μας στον δρόμο των μεγάλων αναπτυξιακών έργων και επενδύσεων. Θα περιορίσουμε τις ανισότητες, ενισχύοντας τους αδύναμους. Θα επενδύσουμε πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της υγείας και της παιδείας. Θα ενισχύσουμε το πολιτιστικό κεφάλαιο του νησιού, τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Θα προωθήσουμε πολιτικές για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή εποχή. Και βεβαίως θα χτίσουμε την έξυπνη και καινοτόμα Κρήτη. Το νησί που θα καταστεί γέφυρα καινοτομίας σε όλη τη Μεσόγειο. Γνωρίζουμε ότι ο πύχης είναι ψηλά. Θα τον κρατήσουμε εκεί και θα περάσουμε για μια ακόμα φορά από πάνω. Είμαι βέβαιος ότι με τη συνδρομή όλων σας θα δώσουμε στην περιφέρειά μας ισχυρή πολιτική υπόσταση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της αποκέντρωσης και στην ενδυνάμωση του ρόλου της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Συμμέτοχοι και συνοδοιπόροι στην επιδίωξή μας αυτή θα είναι το σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς.
με ενότητα, συνεργασία και συνέπεια. Άλλωστε, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έχει βαριά παρακαταθήκη στις αξίες της συνεργασίας και του συγκριτισμού. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες όλα αυτά τα χρόνια. Από το 2011 που ήταν μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για αυτό που χτίσαμε. Γιατί αυτό που χτίσαμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν ήταν κάτι εύκολο. Να σφυριλατήσουμε την ενότητα, τον συγκριτισμό, την ισότητα και ανάπτυξη. Και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα, όπως και όλους τους δημάρχους και τον πρόεδρο της ΠΕΡ όλα αυτά τα χρόνια, για αυτή τη συνεργασία που είχαμε. Στυλοβάτες μας και όλα τα στελέχη και εργαζόμενοι της περιφέρειας, γνωρίζοντας την ποιότητα της εργασίας τους, αλλά και τη διάθεσή τους να προσφέρουν. Κυρίες και κύριοι, το συμβόλαιο που έχουμε υπογράψει με την κοινωνία της Κρήτης είναι γραμμένο με ανεξίτηλο μελάνι. Προσωπική μου δέσμευση είναι ότι θα τηρηθούν απαραίτητα οι αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της λογοδοσίας, της εντυμότητας και της ταπεινότητας για τις οποίες αγωνίστηκα σε όλη μου τη ζωή. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η Κρήτη συνιστά ένα εργαστήριο πολιτικών εμπειριών που μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε παράδειγμα προοδευτικής εξέλιξης. Στη γεωγραφική της κλίματα συμπυκνώνονται όλες οι προοπτικές, αλλά και οι προϋποθέσεις για να ανταποκριθούμε στις νέες ευκαιρίες, στις νέες δυνατότητες, στις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Σε αυτή την απαιτητική συνθήκη, το κριτικό βίωμα, το ήθος και το πνεύμα των ανθρώπων του τόπου μας είναι η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη και ελπίδα μας για το μέλλον. Η εντολή που έχουμε λάβει είναι το διαβατήριο για να περάσουμε σε μια νέα εποχή. Η εξωστρεφής, ανταγωνιστική και ευρωπαϊκή Κρήτη είναι η κοινούσα ιδέα μας. Για την Κρήτη μας συνεχίζουμε, έχοντας ως ξύδα το σπουδαίο ποιητή που γεννήθηκε σε αυτές εδώ τις γειτονιές, τον Ελίτη, που μας υπενθυμίζει διαρκώς. Και να πω το πιο ψηλά να πάτε, άνθρωποι, ευχαριστώ θα σας πει ο Θεός. Προχωράμε επομένως μπροστά και κοιτάζουμε ψηλά. Καλή αρχή, καλή θητεία, καλή δύναμη, καλές γιορτές σε εσάς και τις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.